υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές. Θέλω πραγματικά και εγώ προσωπικά και εκ μέρους της διοίκησης να σας ευχαριστήσω ειλικρινά από την καρδιά μου για την συνεργασία που είχαμε όλα τα χρόνια. Να πω ότι ξεκινώντας ότι όλα όσα θα αναφέρω, ένας μικρός απολογισμός της διοίκησης, ξεκαθαρίζω ότι ήταν ένα προϊόν συλλογικής δουλειάς από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, αναλόγως το χρόνο που είχε στη διάθεσή του ο κάθε συνάδελφος, μια συλλογική δουλειά, επαναλαμβάνω, η οποία έφερε το αποτέλεσμα αυτό. Ξεκινώντας από το διοικητικό κομμάτι του απολογισμού, να αναφέρω ότι οι θέσεις της Διοικητικής Επιτροπής, όπως άλλωστε είχαμε δεσμευθεί, οι αντιπροεδρίες και οι θέσεις ευθύνης της Διοικητικής Επιτροπής ήταν μοιρασμένες χωρικά, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες και τα ακούσματα όλου του νομού. Δηλαδή ο κύριος Κοσμίδης, ο αντιπρόεδρος, ήταν από την περιοχή του Βοΐου, ο κύριος Παντελίδης από την περιοχή της Ιορδαίας, ο κύριος Σαρής, ο οικονομικός υπόπτης από την περιοχή των Σερβίων Βελβενδού, και ο κύριος Μητιάνκας, ο γενικός γραμματέας, κάλυπτε την περιοχή της Κοζάνης. Άρα, όπως είχαμε δεσμευτεί, οι θέσεις αυτές ήταν μοιρασμένες έτσι όπως τις είχαμε υποσχεθεί. Να αναφέρω ότι πραγματοποιήσαμε στην θητεία μας αρκετά περιφερειακά διοικητικά συμβούλια, τακτικά διοικητικά συμβούλια. Στην Πτολεμαΐδα, στα Σέρβια, στη Σιάτιστα, στη Νεάπολη, στη Νεανία, αν δεν κάνω λάθος. Ήμασταν δηλαδή ένα επιμελητήριο που δεν κλείστηκε στο στενό χώρο του γραφείου του, και πραγματικά όταν δεν πάει το, πώς λένε, το Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Εμείς κάναμε και αυτή την καινοτομία, πηγαίνοντας και σε άλλες επαρχιακές πόλεις, πραγματικά για να αναδείξουμε και το έργο μας, αλλά πραγματικά για να ακούσουμε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των συναδέλφων μας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για να καλύψουμε τις ανάγκες της διοίκησης, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο επιμελητήριο λειτουργούσαν κάποιες επιτροπές, όπως η Επιτροπή της Εξωστρέφειας, του Ανταγωνισμού, του Συνδικαλισμού, στην οποία κάποιοι συνάδελφοι, αναλόγως με τον χρόνο που είχαν, και τα μεταφέραν ακούσματα από έξω από τις επαγγελματίες στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Διοικητική Επιτροπή για να τα επεξεργαστεί. Οφείλω να πω ότι είχαμε μια άψογη συνεργασία με το προσωπικό του επιμελητηρίου, με την υπηρεσία του επιμελητηρίου. Εγώ τους χαρακτηρίζω ήρωες δίπλα στους ήρωες. Τρέξανε πάρα πολύ με εμάς. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Καρακουλάκη και τα υπόλοιπα παιδιά. Πραγματικά, γιατί ήταν στο πλευρό μας, γιατί και αυτοί έχουν κάποια εμπειρία έχοντας τόσα χρόνια μέσα στο επιμελητήριο. Οφείλω να πω και ένα ευχαριστώ για την συνεργασία, την αντιπολίτευση εντός εισαγωγικών, το φίλο τον Γιώργο τον Βαβλιάρα, ο οποίος πραγματικά ήταν πολύ ενεργός στην προηγούμενη διοίκηση, δεν υπήρχε θέμα αντιπαλότητας, πραγματικά οι αποφάσεις μας ήταν προς το καλό των επιχειρηματιών και δεν τα λέω όλα ρόδινα, υπήρχαν και διαφωνίες, υπήρχαν και προβληματισμοί, όμως πάντοτε οι τελικές αποφάσεις ήταν για το καλό των επαγγελματιών. Οφείλω να ευχαριστήσω επίσης και τους παλιούς προέδρους. Σήμερα είναι μαζί μας ο κύριος Αποστολίδης και ο κύριος Ελευθεριάδης, οι οποίοι πάντοτε στο πλευρό μας, πάντοτε με τη συμβουλή τους, την κριτική τους, την καλοπροαίρετη κριτική τους, ήταν δίπλα μας, γιατί έχοντας μια τόσο μεγάλη εμπειρία τον προηγούμενο χρόνο, πραγματικά συμβάλανε σε αυτό το έργο που παραδίδει το επιμελητήριο. Συνεργαστήκαμε με όλους τους φορείς, με την περιφέρεια, με τους δήμους, με την ΑΝΚΟ, με όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με την τοπική Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, με τα άλλα τα επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας από την πρώτη στιγμή. Είχαμε μία άψογη συνεργασία, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι άλλο. Και στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών υπήρχαν πάρα πολλές συναντήσεις με αυτούς τους φορείς. Όπως επίσης συνεργαστήκαμε και με τα τεχνολογικά μας ιδρύματα, με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σκοπεύοντας κάποια θετικά αποτελέσματα προς όφελος της επιχειρηματικότητας. Ξεκινώντας τους πρώτους μήνες της θητείας μας, και δεν θα το πω αυτό ως δικαιολογία, γιατί δεν είναι, αποδείξαμε ότι δεν είναι, ξαφνικά το πρώτο δίμηνο της θητείας μας, ενώ είχαμε ένα υγιές ταμείο το οποίο παραλάβαμε από την προηγούμενη διοίκηση, ξαφνικά έγινε το κούρεμα των αποθεματικών και η νέα διοίκηση, μάλλον το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, έμεινε με ένα πρόγραμμα στο χέρι, πολύ προβληματισμένη διοίκηση, μη ξέροντας αν θα μπορέσει να υλοποιήσει κάποια πράγματα του προγράμματός τους, γιατί με το κούρεμα των αποθεματικών το επιμελητήριο έμεινε χωρίς λεφτά.
Στην πορεία ήρθαν και όλα αυτά που ακουγόταν για την κατάργηση της συνδρομής και έμεινε ένα επιμελητήριο έωρο στο τι πρέπει να κάνει. Παρ' όλα αυτά όμως η διοίκηση, από κοινού όλη η διοίκηση, με κάποιες λύσεις που βρήκαμε, μπορέσαμε πραγματικά και καταφέραμε και πόρους να έχει το επιμελητήριο και πολλές δράσεις να κάνει και μάλιστα φεύγοντας να αφήσει το επιμελητήριο 500.000 ευρώ περίπου ταμείο και περίπου 1 εκατομμύριο από τον τοπικό πόρο ανάπτυξη. Μια παρακαταθήκη πολύ σημαντική για τις επόμενες διοικήσεις να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα προγράμματά τους ή να συνεχίσουν κάποια από αυτά τα οποία και εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε. Και ξεκινώντας να πω ότι ναι, έγιναν πολλά πράγματα, πολλά δεν έγιναν, αρκετά δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε και σαφώς γίνανε και λάθη. Λάθη δεν κάνει όποιος κάθεται στο σπίτι του και δεν ασχολείται με τίποτα. Στα θετικά όλα, βάζω δίπλα μου όλους τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στα αρνητικά όλα, όπως με έχετε μάθει, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη προσωπικά. Ξεκινώντας να πω για τους τομείς, όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι. Για το κομμάτι του Μαρμάρου, τους πρώτους μήνες στη θητεία μας, με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μαρμαράδων που εμείς προκαλέσαμε και δημιουργήσαμε, κατεβήκαμε στην Αθήνα στο τότε Υπουργείο Περιβάλλοντος και από τότε ξεκίνησε η διαδικασία των αδειοδοτήσεων, των ηλεκτροδοτήσεων, μια μεγάλη διαδικασία που βρήκε συμμέτοχους και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και την τωρινή και πραγματικά ολοκληρώσαμε το κομμάτι του Μαρμάρου με το δεκαήμερο συμπόσιο γλυπτικής το οποίο έγινε στο Τρανόβαλτο Κοζάνης, ένα επιτυχημένο συμπόσιο γλυπτικής το οποίο ανέδειξε το κομμάτι του Μαρμάρου. Για την Γούνα δεν θα πω πολλά, γιατί είχαμε την χαρά και την τύχη να έχουμε τον κύριο Κοσμίδη, τον Αντιπρόεδρο, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, ο οποίος είχε την ευθύνη του τομέα της Γούνας. Πραγματικά πολλές συμμετοχές, πολλές εκθέσεις, πολλές B2B επαφές, πολλές διεκδικήσεις στα Υπουργεία για το Φόρο Πολυτελείας, πάρα πολλά πράγματα και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, μια που είναι και δίπλα μου. Για όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε στο επιμελητήριο συνήγορος του επιχειρηματία. Όπως είπα, τα οικονομικά μας δεν ήταν καλά. Δεν είχαμε δικηγόρο μόνιμο στο επιμελητήριο για να πληρώνουμε όταν δεν τον χρειαζόμασταν. Υπήρχε όμως και από την διοίκηση μια πολύ καλή οργάνωση όσον αφορά στο κομμάτι των απαντήσεων και στο κομμάτι των καθοδηγήσεων όσον αφορά τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Και σαφώς όταν χρειάστηκε νομική κάλυψη, εμείς φέρναμε τον επιχειρηματία μέχρι το σημείο εκείνο που πραγματικά θα επέλεγε αυτός την επιλογή ανάγκης ή λύσης της επιχείρησής του. Στο κομμάτι της ΔΕΗ, που οφείλω να πω και να συνεχίσω να λέω ότι είναι πραγματικά ένας πυλώνας ανάπτυξης στην περιοχή μας, συμμετείχαμε σε όλες τις αντιδράσεις, σε όλες τις ημερίδες, σε όλες τις συναντήσεις που έγιναν για το κομμάτι της ΔΕΗ και της ενέργειας και επί διοίκησής μας υπογράφτηκε, πέρασε από Περιφερειακό Συμβούλιο με την Περιφερειακή Αρχή του κυρίου Δακή, το τοπικό σύμφωνο στήριξης της επιχειρηματικότητας από την ΔΕΗ. Οφείλω όμως να πω, γιατί είμαι πάντοτε ειλικρινής, ότι αυτό η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το τοπικό σύμφωνο στήριξη επιχειρηματικότητας από την ΔΕΗ έχει σταματήσει και δεν έχει υπογραφεί ακόμα από την εποχή του Ζερβού. Δεν ξέρω το λόγο. Να, μια καλή πρόταση για την επόμενη διοίκηση να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Σε συνεργασία με το Σωματείο Ζαχαροπλαστών, κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να αναδείξουμε το σαλιάρι ως ένα τοπικό γλυκό της περιοχής μας. Ξέρετε πολύ καλά τι έγινε, ήσασταν εκεί. Πραγματικά έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και από όσο γνωρίζω από το Σωματείο Ζαχαροπλαστών, πραγματικά το σαλιάρι σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει στις πωλήσεις και πραγματικά να υπάρχει σε κάθε ζαχαροπλαστείο της περιοχής. Έμεινε όμως η εκκρεμότητα, η πιστοποίηση ως ένα προϊόν που way pop της περιοχής μας, κάτι που θα δώσει περισσότερη αξία στο προϊόν αλλά και μια αξία στην περιοχή μας. Όταν οι πόροι για το εξοικονομώ κατοίκων είχαν στερεύσει, είχαν τελειώσει για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πάλι με μπροστάρι το επιμελητήριο και με συνεργάτη την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και τον κύριο Δακή, καταφέραμε να φέρουμε αρκετά εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή μας για να τοποθετηθούν στο πρόγραμμα του εξοικονομώ κατοίκων, ένα πρόγραμμα που βοηθάει πάρα πολύ την οικοδομή και η οικοδομή σημαίνει 150 επαγγέλματα στην περιοχή μας. Είχαμε πολλές συναντήσεις με τους διευθυντές των τραπεζών
Και από εκεί ξεκίνησε μια ανησυχία για τη δημιουργία του ΤΑΔΙΜ, του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, θα αναφερθώ στη συνέχεια. Να πω ότι άλλη μια κατάκτηση του επιμελητηρίου Κοζάνης είναι ότι το 2012, σε μια συνάντηση που είχαμε εγώ με τον κύριο Κοσμίδη στην Αθήνα με την πρώην διοικήτρια του ΑΕ, την κυρία Κοτίδου, κάνοντάς την μια πρόταση μετά από ομόφωνη απόφαση του επιμελητηρίου της Κοζάνης του Διοικητικού Συμβουλίου, κάναμε μια πρόταση για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αναλόγως τις περιοχές. Η πρώτη απάντηση της κυρία Κοτίδου ήταν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Υπήρχε και άλλη πίεση από την πλευρά μας, Δημήτρη, θυμάσαι. Και πραγματικά σε μια πολύ ωραία συνάντηση στην Αθήνα, πραγματικά μάθαμε μετά από 2-3 μέρες ότι ψηφίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΕΔ ότι οι συνάδελφοί μας είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν 2 ασφαλιστικές κατηγορίες πιο κάτω. Δεν ήταν το μεγάλο γεγονός, αλλά ήταν μια κατάκτηση του επιμελητηρίου Κοζάνης που πραγματικά έχει ο συνάδελφος την δυνατότητα να επιλέγει 2 ασφαλιστικές κατηγορίες πιο κάτω, που σημαίνει 200 ευρώ λιγότερα στην διμηνιαία τότε ασφαλιστική του συνδρομή. Από τους διευθυντές των τραπεζών, τους οποίους τους καλέσαμε στο επιμελητήριό μας αρκετές φορές, και παράλληλα με το κλείσιμο, με το άδικο κλείσιμο της συνεταιριστικής τράπεζας, προέκυψε η ανάγκη για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ρευστότητας. Εδώ κάνω μια παρένθεση. Δεν είναι ούτε κατάκτηση δική μου, ούτε κατάκτηση κανός. Όταν ασχολούμαστε με τους θεσμούς, σαφώς και θα υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Αυτό το θετικό που έγινε στην περιοχή μας είναι ότι μια πρόταση του επιμελητηρίου Κοζάνης αγκαλιάστηκε από όλους, αγκαλιάστηκε από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου τον έναν, αγκαλιάστηκε από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και πραγματικά αγκαλιάστηκε από την ίδια την κυβέρνηση, ανακοινώθηκε σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό μας τιμά όλους μας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, τιμά την περιοχή μας για τη συνεργασία και πραγματικά θα μας τιμήσει ακόμα περισσότερο, και για μένα προσωπικά αυτό είναι το ζητούμενο, αν πραγματικά αυτό το εργαλείο που λέγεται Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας τα επόμενα χρόνια λειτουργήσει σωστά, λειτουργήσει ρεαλιστικά, βοηθήσει τις επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία στην περιοχή του. Δεν νοιάζει και δεν θα πω στη διαδικασία να πω ποιος το έκανε, γιατί το έκανε. Όλοι μαζί το κάναμε για εμάς, για όλους μας. Και είναι αυτό πραγματικά μεγάλη παρακαταθήκη για την επόμενη διοίκηση. Κάτι που προσπαθήσαμε αλλά δεν τα καταφέραμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο και δεν το προσπαθήσαμε μόνο εμείς, το προσπαθούν πάρα πολλοί φορείς και θεσμοί τα προηγούμενα χρόνια, είναι το πλασματικό ΑΕΠ για την περιοχή μας. Μέχρι και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό το έχουμε αναφέρει. Αυτό όμως δεν λύνεται μόνο με το επιμελητήριο, αυτό χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια το επόμενο διάστημα από όλους, γιατί πραγματικά είναι ένα πράγμα, ένα γεγονός που στερεί πόρους στην περιοχή μας και στερεί αναπτυξιακούς πόρους στην περιοχή μας και πάνω απ' όλα είναι άδικο για την περιοχή μας. Το επιμελητήριο Κοζάνης είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ως συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης. Οφείλει το επιμελητήριο να συνεργάζεται με οποιαδήποτε κυβέρνηση, να λέει τα θετικά της, να λέει και τα αρνητικά της. Ουδέποτε στο επιμελητήριο υπήρξαν κομματικές αντιπαραθέσεις, ουδέποτε πιστεύω ότι θα υπάρχουν, και πραγματικά όταν θέλαμε να διεκδικήσουμε, να κρίνουμε και να κατακρίνουμε κάποια κυβέρνηση το κάναμε. Όταν έπρεπε όμως να χειροκροτήσουμε και να επικροτήσουμε κάποια πρωτοβουλία της οποιαδήποτε κυβέρνησης, και αυτό το κάναμε. Σε αυτό δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανένας. Παρ' όλα αυτά όμως, και αντίθετα στο θεσμικό του ρόλο του επιμελητήριου, όπως όλοι γνωρίζετε, ήταν οργανωτής, ήταν και μπροστάρης σε πάρα πολλές κινητοποιήσεις που έγιναν και στην πλατεία της Κοζάνης και σε άλλες περιοχές, όπου μας ζητήθηκε. Δεν κρύφτηκε δηλαδή κανένας από τη διοίκηση, ούτε και εγώ ο ίδιος προσωπικά, φοβόμενος το νομικό κόστος, να συμμετέχουμε σε κάποια απεργιακή κινητοποίηση. Είπα πολλά, θα αναφέρω ότι στο κομμάτι των εκθέσεων, από την πρώτη στιγμή βλέποντας την κατάσταση αυτή, στο κομμάτι των εκθέσεων δώσαμε τα μέγιστα. Εκθέσεις γιατί θέλαμε να στηρίξουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Αναφέρω επιλεκτικά. Ανούγκα τρόφιμα ποτά στην Γερμανία 2 φορές. Τα προϊόντα μας ταξιδέψαν στη Σαουδική Αραβία. Στην έκθεση Pro Wine στη Γερμανία τα κρασιά μας. Στο Ντουμπάι τα τρόφιμα και οι κατασκευές. Στην Κωνσταντινούπολη το κομμάτι των κατασκευών. Στη Ρωσία η γούνα. Στην Αλβανία για τις κατασκευές 3 φορές.
Δεν θα αναφερθώ, μπορεί να ξεχνάω και μερικές, δεν θα αναφερθώ για τις εκθέσεις του εσωτερικού, γιατί πιστεύω ότι σε οποιαδήποτε έκθεση υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχαν παρόντες τουλάχιστον πάνω από 10 συνάδελφοι. Στην Καρδίτσα, στα Γιάννενα, στην Ξάνθη, στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη. Πάντοτε δυναμικό παρόν, όχι το επιμελητήριο της Κοζάνης, δυναμικό παρόν οι επιχειρήσεις του επιμελητηρίου της Κοζάνης. Στην Αθήνα, μία από τις πολύ καλές. Στην Ντόμοτεκ, τη μεγαλύτερη έκθεση κατασκευών, στην Αθήνα, μια πολύ καλή οργανωμένη και συλλογική προσπάθεια 40 επιχειρήσεων. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 1000 τετραγωνικά μέτρα, η καρδιά της επιχειρηματικότητας της Δυτικής Μακεδονίας, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε εκθέσεις τροφίμων και ποτών, στον Γκάζι, στη Food Expo, στην Τετρόπ, πραγματικά όλοι είχαν να λένε για τα τρόφιμα και τα ποτά της Δυτικής Μακεδονίας. Όχι γιατί απλά είχαμε μια καλή παρουσία, γιατί πάντοτε κοιτούσαμε να κάνουμε το κάτι διαφορετικό. Να κάνουμε μια εκδήλωση γευσηγνωσίας παράλληλα με την παρουσίαση των προϊόντων. Να φωνάζουμε καταξιωμένους σεφ να αναδείξουν τα προϊόντα μας. Να φωνάζουμε μεγαλοεμπόρους για να μπορούν να δουν τα προϊόντα μας. Όλα αυτά έγιναν για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και όπως σας είπα στοχευμένα. Δεν στέλναμε τις επιχειρήσεις σε μεγάλες εκθέσεις πριν αποφασίσουμε και πριν μπορέσουμε να τις δώσουμε κάποιες γνώσεις. Πραγματοποιήσαμε περισσότερα από 10 σεμινάρια διάρκεια 40 ωρών σε συνεργασία με την Enterprise, πραγματικά σεμινάρια εξωστρέφειας για να δώσουμε να μάθουν επιχειρήσεις. Κάποιες επιχειρήσεις ξέρανε από εξαγωγές, κάποιες δεν ξέρανε και έπρεπε να τις δώσουμε τα πρώτα τους βήματα. Γι' αυτό πραγματοποιήσαμε πάνω από 10 σεμινάρια διάρκεια 40 ωρών, επιτυχημένα σεμινάρια που πραγματικά υπήρχε συμμετοχή, γιατί όταν είναι να μάθει κάποιος, δεν αξίζει τον κόπο να χαραμίσει και τον χρόνο. Παράλληλα με τις στοχευμένες αυτές προσπάθειες για τα τρόφιμα και για τα ποτά, κάναμε μεγάλη προσπάθεια καλώντας εδώ τους διευθυντές στο σούπερ μάρκετ, προσπαθώντας να βάλουμε τα τοπικά μας προϊόντα στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Μπορώ να πω ότι καταφέραμε λίγα, όχι τα αναμενόμενα. Μέχρι και καταφέραμε απαιτώντας στα φυλάδια των σούπερ μάρκετ των μεγάλων αλυσίδων πραγματικά να υπάρχουν σε ειδικά ένθετα ή σε ειδικές σελίδες τα τοπικά προϊόντα της Κοζάνης. Άρα γίνονταν ολοκληρωμένες ενέργειες, όχι αποσπασματικές, ενέργειες με συνέχεια. Κάτι που δεν πραγματοποιήσαμε και δεν τα καταφέραμε, και τα λέω αυτά για να ακούγω τόσες προτάσεις για την επόμενη διοίκηση, ήταν μια καλή παρουσία στο μετρό της Αθήνας, αν και μας ζητήθηκε από κάποιους επαγγελματίες. Δεν τα καταφέραμε γιατί πάντοτε δεν βρίσκαμε το κατάλληλο timing να έχουμε μια μεγάλη παρουσία σε μια έκθεση στο μετρό της Αθήνας που περνάνε 10.000 άνθρωποι την ώρα. Στηρίξαμε τις δικές μας εκθέσεις, τη μεγάλη έκθεση εμποροβιοτεχνική, την έκθεση της Ορδέας, την έκθεση των Σερβίων Βελβεντού, χωρίς καμιά διάκριση. Γιατί πραγματικά πιστεύαμε ότι πρέπει να ενισχύουμε όσο οφείλει ο θεσμικός μας ρόλος όλες τις πρωτοβουλίες όλων των συναδέλφων μας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Και δεν το λέω σαν δικαιολογία ότι η οικονομική κρίση συντέλεσε σε όλα τα αρνητικά μας. Όχι πραγματικά. Γι' αυτό σας είπα και σε όλα τα αρνητικά να λαμβάνω εγώ την ευθύνη. Όμως, στο κομμάτι του εκθεσιακού κέντρου, δεν καταφέραμε τα μέγιστα. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, με πολύ κόπο, πολύ αγώνα. Οφείλω να πω ότι πολλές εκθέσεις σε όλη τη χώρα δεν γίνονται. Μπορούσαμε και εμείς να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε λόγω της κρίσης δεν κάνουμε την έκθεση. Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο, επιλέξαμε τον δύσκολο δρόμο του να κάνουμε τις εκθέσεις. Έτσι, με πρόεδρε. Να κάνουμε τις εκθέσεις. Επιλέξαμε τον δύσκολο δρόμο που, αν χρειαστεί να κατηγορηθούμε κιόλας επειδή η έκθεση δεν έγινε σωστή, επιλέξαμε όμως αυτόν τον δρόμο. Τον δρόμο της κινητικότητας, τον δρόμο της αποφασιστικότητας, για να μπορέσουμε πραγματικά να αναδείξουμε και κάποιες ατέλειες που είχαμε. Οφείλουμε να πούμε όμως ότι το εκθεσιακό μας κέντρο είναι ένα στολίδι και πραγματικά οφείλουν και οι επόμενες διοικήσεις να κάνουν μεγάλες προσπάθειες για την ανάδειξή του. Στο εκθεσιακό κέντρο, και θέλοντας να κλείσουμε το εκθεσιακό, εμείς με αυτές τις επιλογές μας, αρέσουν δεν αρέσουν σε κάποιους και δεν θέλουμε να αρέσουν σε όλους, κρατήσαμε όρθιο και το εκθεσιακό κέντρο και τον θεσμό μας. Αυτό ήταν στην πολιτική μας επιλογή. Τα πρώτα 3 χρόνια στο εκθεσιακό μας κέντρο, σε συνεργασία με όλα τα σχολεία και με την πρωτοβάθμια και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πραγματοποίησαμε εκθέσεις τοπικών προϊόντων για τους μικρούς μαθητές, δίνοντάς τους φυλάδια, δίνοντάς τους δωράκια, πηγαίνοντας άτομα από την διοίκηση του επιμελητηρίου και κάνοντας μία ενημέρωση για τα τοπικά προϊόντα, ούτως ώστε το τοπικό προϊόν, τον δώρο που έπαιρνε το παιδί να το πάει στο σπίτι, πραγματικά ο γονέας στο σούπερ μάρκετ να στηρίζει τα τοπικά προϊόντα. Κάναμε ένα τριήμερο καταναλωτή για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι
Οι επιχειρήσεις δεν υπάρχουν χωρίς καταναλωτές, γιατί και οι καταναλωτές είναι ένα μέρος της αλυσίδας που πραγματικά βοηθάει τις επιχειρήσεις. Εδώ θα κλείσω, δεν θέλω να πω πολλά. Όσον αφορά στο κομμάτι της ενημέρωσης, που είναι ο βασικός στόχος του επιμελητηρίου, δεν θα αναφέρω, γιατί θέλω δύο μέρες να τα πω. Θα πω όμως ότι έχω σημειώσει ότι κάναμε 65 ημερίδες σε όλο το νομό: Κοζάνη, Τολεμαΐδα, Τσοτήλη, Νεάπολη, Τρανόβαλτο, Σέρβια. Κάναμε 65 ημερίδες και 35 σεμινάρια σε όλο το νομό, στις περιοχές που ήδη ανέφερα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, συνάδελφος επαγγελματίας, όταν ήθελε να συμμετέχει σε αυτές τις ημερίδες, τις ενημερωτικές ημερίδες, τα σεμινάρια, να πει ότι εγώ δεν ξέρω ή δεν ενημερώθηκα. Αναφέρομαι στο κομμάτι της ενημέρωσης. Χωρίς να θέλω να κατακρίνω την προηγούμενη διοίκηση. Τα χρόνια ήταν άλλα, τα δεδομένα αλλάζουν, γι' αυτό και στη δική μας διοίκηση κρίθηκε η ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση των επαγγελματιών μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Γι' αυτό και ξεκινώντας την προσπάθεια αυτή, το επιμελητήριο αυτή τη στιγμή έχει 1.700 email, τα οποία μπορεί και στέλνει αυθημερών με το πάτημα ενός κουμπιού όλα όσα γίνονται στο επιμελητήριο της Κοζάνης. Σαφώς και μπορούν να γίνουν περισσότερα. Σαφώς και μπορεί τα email να γίνουν 7 και 8 και 9.000. Πιστέψτε με όμως ότι με αυτά τα δύσκολα που περνάει ο επιχειρηματίας, δύσκολα διαβάζει το email κάθε μέρα. Είχαμε και αυτό το πρόβλημα, ότι ναι, στείλετε email, αλλά εγώ δεν το διάβασα. Δεν ρίχνω ευθύνη στους συναδέλφους. Απλά τους κάνω μια προτροπή ακόμα, έστω και τελευταία στιγμή, πραγματικά να δηλώσουν το email του επιμελητήριο, για να μπορούν να παίρνουν εύκολα μια ενημέρωση. Όσον αφορά στο κομμάτι των ενημερώσεων και των σωματείων, να αναφέρω επιλεκτικά κάποια ονόματα, ότι φέραμε δύο φορές τον Μουζάκη να μιλήσει για τους λογιστές για τα φορολογικά θέματα, φέραμε τον κύριο Μπούρλο δύο φορές να μιλήσει για τα ασφαλιστικά θέματα, ο κύριος Καβαθάς ήρθε άλλες τόσες, στελέχη Γενικής Γραμματής και άλλα στελέχη των Υπουργείων ήρθαν αρκετές φορές στην περιοχή μας για να μας ενημερώσουν για χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι πραγματικά το έχουμε καταφέρει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερο. Μπορεί να γίνει και ακόμη καλύτερο. Εγώ αυτά είχα να πω. Κλείνοντας, για να μην επανέλθω εκτός από τις ερωτήσεις σας, θα ήθελα να πω τα ακόλουθα και θέλω να τα ακούσετε με προσοχή πολύ. Επιμελητήριο Κοζάνης σε όλα τα πεπραγμένα, τα διοικητικά, τον οικονομικό, τον διοικητικό απολογισμό κτλ. Ξέχασε να πει όμως ένα πράγμα ο Πρόεδρος, ότι για να γίνουν όλες αυτές οι δράσεις χρειάστηκαν ώρες εργασίας πολλές, Πρόεδρε. Ήμασταν σε καθημερινή βάση στο επιμελητήριο. Αμισθή. Αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι ήμασταν αμισθοί. Και αν θέλετε να σας πούμε και το μισθό, τον οποίο πέραμε, ήταν 33 ευρώ σαν αντιπρόεδρος, μηνιαίος, και 250 σαν πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι την εξαετία, γιατί για 6 χρόνια διατέλεσα σαν αντιπρόεδρος του επιμελητήριου Κοζάνης, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Κατάλαβα ότι ο επιμελητηριακός θεσμός είναι, πιστεύω, ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς, τον οποίο έχω διατελέσει σαν πρόεδρος ή σαν αντιπρόεδρος. Είναι ο σύμβουλος του επιχειρηματία μεταξύ του κράτους και του επιχειρηματία. Είναι το άτομο που ασχολείται και ενδιαφέρεται για τις επιχειρήσεις. Είναι το άτομο που κάνει, είναι ο θεσμός ο οποίος κάνει όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες είπε ο πρόεδρος. Και εγώ από την πλευρά μου, σαν πρόεδρος και του τμήματος γνωπιών, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γνωπιών της Άτιστας, κάναμε αρκετές δράσεις. Δεν αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και τον ευχαριστώ που δεν αναφέρθηκε σε αυτό το πράγμα. Ήθελα να τονίσω ότι σε κάθε χρόνο είχαμε και μια διαφορετική δράση. Με αποκορύφωμα τον τελευταίο χρόνο είχαμε δύο δράσεις, μια στη Ρουμανία και μια στη Θεσσαλονίκη, που συμμετείχαν για πρώτη φορά μετά από 43 χρόνια γύρω στις 14 επιχειρήσεις γνωπητικές, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά μετά από 43 χρόνια το τοπικό προϊόν, τη γούνα, την οποία εξάγουμε από τη Σιάτιστα. Πιστεύω, Πρόεδρε, ότι ήμασταν μια πετυχημένη διοίκηση. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ λιγάκι στους νέους υποψηφίους, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, να εργαστούν και αυτοί μέσα στο επιμελητήριο όπως εργαστήκαμε εμείς, χωρίς κομματικές αντιπαραθέσεις.
να ξέρουν ότι όταν θα μπουν στο επιμελητήριο τα 21 αυτά άτομα, να ξέρουν ότι πρέπει να εργαστούν. Πρέπει να εργαστούν πολύ περισσότερο από εμάς. Εμείς, αν το αναβαθμίσαμε το επιμελητήριο, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος και η ιστορία. Εάν το φέρουμε σε ένα επίπεδο, αυτοί καλούνται να το πάνε ακόμα περισσότερο, γιατί οι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή το ζητούν. Όπως είπε ο Πρόεδρος, πήγαμε σε όλα τα κράτη του κόσμου, έχουμε γυρίσει σχεδόν όλον τον κόσμο. Ίσως τα προϊόντα μας πρέπει να πάνε ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο μακριά. Οπότε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρουν ότι πρέπει να δουλέψουν ακόμα περισσότερο από εμάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του επιμελητηρίου Κοζάνης, που είχαμε άρεστη συνεργασία όλα τα χρόνια. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι με εξαιρετικές ικανότητες. Και ευχαριστώ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ήσασταν κοντά όλα τα χρόνια, για 6 χρόνια, που μας κρίνετε, που μας αναδεικνύετε και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά τα οποία κάναμε. Ευχαριστώ πολύ. Το επιμελητήριο συνεχίζει να είναι ένας ζωντανός οργανισμός που έχει πετύχει αρκετά πράγματα. Και έτσι αφήνει μια παρακαταθήκη στη νέα διοίκηση που θα εκλεγεί, όχι μόνο να κρατήσει αυτά, αλλά να προχωρήσει ακόμα πιο μπροστά. Από την πλευρά μου θέλω να ευχηθώ και στους επικεφαλείς των συνδυασμών, αλλά και στους υποψήφιους συμβούλους, καλή επιτυχία. Και χαίρομαι γιατί είδα ότι είναι όλο νέα παιδιά, είναι άξιοι επιστήμονες, άραγε εκείνο που χρειάζεται να διαθέσουν λίγο χρόνο περισσότερο ώστε το επιμελητήριο να ανέβει πιο πολύ και πιο ψηλά. Απόψη δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά τα σημαντικά που υπόθηκαν. Θέλω να πω, η προεδρία δική μου 2 τετραετίες ήταν μετά τη μεταπολίτευση. Δεν θα ξεχάσω ένα σημαντικό και ένα ασήμαντο. Θα το κρίνετε εσείς. Το σημαντικό είναι ότι τα βιοτεχνικά δάνεια της εποχής εκείνης τα ενέκρινε η Τράπεζα Ελλάδος που εδρεύει στη Φλόρινα. Συμμετείχε ο εκάστοτε πρόεδρος κάθε νομού. Πιστέψτε ότι διεπίστωσα στη διαδρομή ότι αυτός που ήταν βιοτέχνης πραγματικά και είχε την ανάγκη την πραγματική για να χρηματοδοτηθεί, η τράπεζα έστελνε μια εισήγηση ποιος θα του επιστρέψει πιο εύκολα τα λεφτά, φαίνεται, και τον έβγαζε από έξω. Όποιος είχε καταθέσει στην τράπεζα μπορούσε να πάρει βιοτεχνικό δάνειο ευκολότερο από αυτόν που είχε ανάγκη. Και εκεί να είναι καλά, συγχωρεμένος τώρα, ο Βασιλείου, ο διευθυντής της Τράπεζας Ελλάδος, συνέβαλε σε αυτό και απορρίπταμε το 50% των τραπεζών όσες εισηγήσεις υπήρχαν και κρίναμε εμείς την ανάγκη την πραγματική, που πράγματι υπάρχει βιοτεχνία, υπάρχει παραγωγή, υπάρχουν εργατικά χέρια.